Με προεκλογικό άρωμα, η κοπή πίτας στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για τη νέα χρονιά. Σώζον το ελέησον, το αμπειροϊκτήρμον. Για χρονιά εκλογών και ανατροπών έκανε λόγο ο Μητροπόλητης Μεσσηνίας, ο οποίος συνέστησε σύνεση και συνεργασία. Να υπομνήσω ότι φαίνεται ότι θα είναι ένα έτος μεγάλων αναμετρήσεων, ανακατατάξεων, που όλα αυτά τα γεγονότα, και τα εσωτερικά και τα εξωτερικά, απαιτούν μια σύνεση. Χρειάζεται να κάνουμε πάρα πολλές και μεγάλες υπερβάσεις, ώστε να πάψουμε να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, τα κοινά, ότι είναι πρόβλημα, θέματα τα οποία αφορούν τη δική μας ατομική ζωή. Χρειάζεται οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση, την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια, να αποκτήσουν πνεύμα συλλογικότητος. Οι αναμετρήσεις οι οποίες θα γίνουν και θα είναι πολλές από ό,τι φαίνεται μέσα σε αυτό το έτος, θα δημιουργήσουν αρκετές εντάσεις. Θα πρέπει όμως εμείς, μέσα στο πνεύμα της σύνεσης, της φρόνησης και της ενότητος, να μπορέσουμε να βρούμε την κοινή συνισταμένη. Με ευχές, ο Δήμαρχος Καλαμάτας στην 13η και τελευταία για τον ίδιο κόπη Βασιλόπιτας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν μου επιτρέψετε να είμαι συγκινημένος, βλέποντας μια διαδρομή τόσο χρόνων πίσω μας, που για μένα ολοκληρώνεται σε 8 περίπου μήνες. Να έχουμε την πολιτική ηρεμία και σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, γιατί δυστυχώς η οξύτητα αυξάνεται μέρα με την ημέρα, που σημαίνει ότι μπορεί να πάμε σε μη λογικές αποφάσεις. Εύχομαι να κυριαρχήσει η λογική. Οι αιχμές πάντως από την πλευρά του Παναγιώτη Νίκα για την απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή δεν έλειψαν. Η πόλη βρίσκεται σε καλή κατάσταση μέσα στην μεγάλη οικονομική κρίση. Θέλω να σας τονίσω ότι θα εγγυηθώ προσωπικά την πορεία προς τις εκλογές να είναι μια πορεία χωρίς πατάλες, χωρίς νόθευση της λαϊκής βούλησης. Αυτό είναι εξόχως σημαντικό, να μην γίνονται εδώ αυτά τα οποία κατηγορούμε από διάφορες άλλες πλευρές, όπου έχουν μεταβάλει τα κρατικά χρήματα σε χαρτοπόλεμο. Για την ιστορία, το Φλουρί έτυχε στην Αντιδήμαρχο Παναγιώτα Ντίντα.